Κόρνερ για την Άντερλεχτ. Ήρθε από την άμυνα ο Μπόρνου, νίκησε τους πάντες στον αέρα και άνοιξε το σκορ για τη βελγική ομάδα. Στο 43, πάλι από μια στημένη μπάλα, με τον ΠΑΟΚ να έχει πρόβλημα στην αντιμετώπιση τέτοιων φάσεων όταν έρχεται η μπάλα. Συμπληρώσαμε τα 45, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή γύρω στο 20 λεπτό είχαμε και ένα διάλειμμα περίπου 3 λεπτών για να δροσιστούν οι παίχτες. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Γκέρκενς, 2-0. Πάλι ο ΠΑΟΚ δεν έχει απάντηση σε σέντρα, με την μπάλα να έρχεται από ψηλά στην περιοχή. Το εκτεθειμένοι ο ΠΑΟΚ σε μια καλή προοπτική για την ομάδα του Δικεφάλου. Το σούτ που γίνεται από τον Ελκαντουρί. Να το γκολ, με το καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, Ελκαντουρί σκοράρει. ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε ενέργεια, ο Ελκαντουρί δείχνει να έχει ένα πρόβλημα από την προηγούμενη φάση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έβγαλε ενέργεια σε αυτή την επίθεση, έπαιξε γρήγορα, κυκλοφόρησε την μπάλα. Ωραίο το πίβοτ από τον Ελκαντουρί, κίνηση πολύ ωραία, πολύ ισορροπημένη, πολύ μελετημένη. Βρήκε τρόπο να νικήσει τον Μπούξ, ο οποίος είναι στην εστία για την Άντερλεχτ, έχοντας πάρει την θέση του Γάλλου του Ντιντιγιόν. Κεφαλιά από τον Ελκαντουρί, πάλι αυτός. 2-2-2 γκολ από τον Ελκαντουρί με την πολύ καλή σέντρα του Λάμπρου. Στο 53. Ο ΠΑΟΚ θα έλεγε κανείς ότι πληρώνει με το ίδιο νόμισμα των γρήγορων γκολ την Άντερλεχτ. Όπως η βελγική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο απανωτά χτυπήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, έτσι και ο ΠΑΟΚ μπαίνοντας στο τερέν για το δεύτερο μέρος έχει δύο γρήγορα γκολ. Εξαιρετική σέντρα από τον Λάμπρο, αλλά και πολύ ωραία η κεφαλιά από τον Ελκαντουρί. Μπορεί να είχε πλάτη στην εστία, αλλά ήξερε πολύ καλά που βρισκόταν στο χώρο σε σχέση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.